Να πιάσουμε το θέμα ωστόσο με τις ΜΟΒ μέδουσες σε επίπεδο Κρήτης. Όπως ανέφερες και εσύ, Νίκο, στην αρχή, πέρυσι ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ και έχει να κάνει βεβαίως και με τη σωματική ακεραιότητα σε περίπτωση που έρθει κάποιος σε επαφή με μία ΜΟΒ μέδουσα. Αυτός είναι ο χάρτης από το Jelly Report, ο οποίος από πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως και σε πανελλαδικό επίπεδο, θα δούμε και στη συνέχεια την περιοχή της Κρήτης, ανανεωνόταν από ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν σε επαφή με ΜΟΒ μέδουσες, οπότε έμπαιναν και κατέγραφαν το περιστατικό. Πάμε να δούμε και το χάρτη που αφορά στην Κρήτη, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στις περιοχές οι οποίες είχαμε καταγραφές από ΜΟΒ μέδουσες. Ναι. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον για τη σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά, το καλοκαίρι που θα έρθει, ίσως να μην είναι τόσο έντονο όπως και πέρυσι. Οι ΜΟΒ μέδουσες κάνουν αισθητή την παρουσία τους και το χειμώνα υπάρχουν στα νερά. Υπάρχει όμως έτσι η πρόβλεψη ότι είναι ένας κύκλος παρουσίας τους, ο οποίος σιγά σιγά κλείνει. Φθήνη δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Επαμηνώντα Χρήστου, βιολόγο και ωκεανογράφο, διευθυντή ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. Την καλησπέρα μας, κύριε Χρήστου. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Μπορούν να επιτευχθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή ασφαλείς προβλέψεις αναφορικά με τον πληθυσμό των λεγόμενων ΜΟΒ μεδουσών στα νερά της Κρήτης? Λοιπόν, όσο αφορά προβλέψεις, να καταλάβετε το εξής. Δεν υπάρχουν μοντέλα πρόγνωσης μεδουσών όπως τον καιρό, που σημαίνει ότι ό,τι προβλέψεις κάνουμε είναι εμπειρικές προβλέψεις και υπάρχει πάντα πιθανότητα να ανατραπεί η πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει, με βάση τα δεδομένα μέχρι τώρα, η πρόβλεψη που μπορεί να γίνει είναι ότι πάμε σε μια φθήνουσα κατάσταση με τις ΜΟΒ μέδουσες. Και νομίζω και πέρσι, στην αρχή του καλοκαιριού, υπήρχαν αρκετές. Από τη μέση του καλοκαιριού και μετά υπήρχε μια φθήνουσα κατάσταση, ήδη από πέρσι. Που σημαίνει ότι καταρχήν εσείς, σαν περιοχή, νομίζω δεν είχατε ιδιαίτερα προβλήματα πέρσι. Είχατε? Σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σωστά. Όχι. Και το είχα πει ότι επειδή και λόγω γεωγραφικής θέσης και τα λοιπά, έτσι όπως εξαπλώνεται με τα ρεύματα, οι πιθανότητες είναι οι μικρότερες να έχετε προβλήματα. Αυτή η φθήνουσα πορεία, πού οφείλεται? Αυτές οι μέδουσες αναπράγονται στην ανοιχτή θάλασσα. Ναι. Και με τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρονται σε διάφορες περιοχές. Τώρα, εσείς στο σημείο που είσαστε και με βάση το που μπορεί να είναι ο πληθυσμός, οι πιθανότητες είναι λιγότερες από μια άλλη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος ή της βόρειας Ελλάδας να παρουσιάσουν οι πληθυσμοί. Όταν λέμε πληθυσμοί, εννοούμε σμήνη. Έτσι. Τώρα, μία ή δύο άτομα, ένα ή δύο άτομα. Σωστά. Να παρουσιαστούν είναι φυσιολογικό. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος με ένα άτομο ή δύο. Δεν σημαίνει έξαρση. Έξαρση σημαίνει παρουσία ενός μήνους. Μάλιστα. Λοιπόν, η λογική λέει ότι φέτος το πρόβλημα θα είναι μικρότερο από την πέρσι και ίσως να μην υπάρχει και καθόλου πρόβλημα. Γενικότερα πάντως αυτή η συνύπαρξη των ΜΟΒ μεδουσών με τον άνθρωπο και τον λουόμενο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, είναι κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Σίγουρα, γιατί αυτή η ΜΟΒ μέδουσα είναι και μικρή, δεν φαίνεται και εύκολα. Και έχει και το τσίπημα το πιο δημιουργό τσίπημα από όλες τις συνηθισμένες μέδουσες που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Οπότε με αυτοί οι δύο παράγοντες το κάνουν να είναι λιγάκι επικίνδυνο και γιατί δεν μπορεί να το αντιληφθούμε και αμέσως. Υπάρχει, κύριε Χρήστου, κάποιος ας πούμε, οργανισμός πέρα από τις μέδουσες, ο οποίος θα έπρεπε φέτος για τα μπάνια μας να μας προβληματίσει η παρουσία του, γιατί μιλάμε πάρα πολύ συχνά και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα για μια κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πόσο συνηθισμένο σε εισαγωγικά θα είναι το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές γύρω μας, τις οποίες σιγά σιγά τις καταλαβαίνουμε. Ξέρετε τι γίνεται. Σε σχέση με πέρσι, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά που να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δουλεύει σε επίπεδο δεκαετίας, εικοσαετίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φέτος σε σχέση με πέρσι, λόγω κλιματικής αλλαγής, θα έχουμε το τάδε φαινόμενο ή το αυτό. Καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι, δεν θα υπάρχει κάποια διαφορά. Ίσα-ίσα που μπορεί να μην υπάρχουν και μέτρησης τόσο πολλές όσο πέρσι. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο με την προτροπή σας στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα πιθανότατα να μειωθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ΜΟΒ μεδουσών. Άρα στην περίπτωση που έρθουμε σε επαφή μεμονωμένα, όχι με τα περίφημα σμήνη που μας περιγράψατε πριν από λίγο, πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, ποιες θα είναι οι κινήσεις μας? Βασικά δεν την κουμπάμε καθόλου, επειδή έχει τα νημάτια που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα, μπορεί σε απόσταση να μας τσιμίσει.
Βγαίνουμε έξω αμέσως με μία κάρτα, απομακρύνουμε το υπόλοιμα του ιστού και βάζουμε πάγο. Αν υπάρχει κάποια καφετέρια κοντά, κάποιο πάγο πάνω στο σημείο ερεθισμού, και μετά με μαγειρική σόδα σε αναλογία ένα προς ένα. Αλλά επειδή είναι δύσκολο να υπάρχει μαγειρική σόδα, μπορούμε να αφήσουμε τον πάγο και να βάλουμε κάποιο αντισαμινικό πιο μετά. Δεν είναι απαραίτητο να μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Πιθανότατα είναι εξαρτάται από το σημείο επαφής και από το σημείο του ιστού που έχει γίνει η επαφή. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε την ψυχραιμία μας για να το αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως σας λέω ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, δηλαδή και το παρατηρητήριο, επειδή είδα και τις καταγραφές στο παρατηρητήριο, ναι. Καταρχήν δεν είναι οι καταγραφές όλες από μόνο μέδουσες. Οι καταγραφές για μόνο μέδουσες είναι λιγότερες από 10 μέσα σε 23. Άρα δεν είναι ότι όπως πέρσι που υπήρχαν πολλές καταγραφές. Επίσης κάτι ακόμα, η καταγραφή στο παρατηρητήριο είναι ποιοτική, δεν είναι ποσοτική. Δηλαδή ένας να δει μία μέδουσα το καταγράφει. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σμήνος εκεί. Άρα, πολύ σωστή επισήμανση. Ακριβώς. Δεν έχουμε την ποσοτική πληροφορία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έξαρση. Μπορεί να μην είναι καν άξιο αναφοράς η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Λοιπόν, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρήστου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς από Κρήτη, να είστε καλά.